Η προπαγάνδα των Κοπιανών δεν έχει τέλος και εμείς κοφεύουμε. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Και ισχύει επί χρόνια. Εμείς κάνουμε το άγκρος αντίθετο. Σας είπα, γίναμε εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Όχι, δεν κάνουμε τίποτα. Είμαστε και αρνητικοί. Φοβόμαστε σε λέω να πούμε ότι είμαστε Μακεδόνες. Άμα σου πεις ότι είσαι Μακεδόνες, σου κοιτάνε στραβωμάτια. Σου λέει Βούργαρος είναι. Σλάβος είναι. Όχι, ρε φιλαράκι. Mm-hmm. Όχι. Αυτό όμως δεν είναι τυχαίο. Δημιουργήθηκε εδώ και χρόνια αυτό το κόμπλεξ και μας το ενεφύτεψαν κάποιοι κύριοι εσκεμμένα και... Μα όλα γίνονται σκεμμένα πλέον. Όλα γίνονται σκεμμένα. Δηλαδή ένα τέτοιο μεγάλο εθνικό ζήτημα να περνά από πλάγια, από δεξιά, σταυροδρόμια, δεν ξέρω εγώ τι, χωρίς κανείς να του δίνει σημασία. Συγγνώμη, αλλά όχι, δεν χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους να μας κυβερνούν. Μπορώ να σας το έχω πει και άλλη φορά. Το 1972, σε ένα απόφυτο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της νομικής σχολής, πήγαμε εκδρομή στο Παρίσι. Ναι. Εκεί οι πρώτοι που μας περίμεναν στην είσοδο του ξενοδοχείου, ποιοι ήταν? Σκοπιανοί. Και αμέσως ήταν οι πατριώτες τους. Σκοπιανοί. Άρχισαν να μας κάνουν προπαγάνδα και να βρουν δίθεν ρίζες σλαβικές στα ονόματά μας και να μας πείσουν ότι ξέρω εγώ είμαστε ένας λαός και αδελφός λαός και ότι εμείς είμαστε Σλάβοι Μακεδόνες. Και επειδή εγώ από τότε ήμουν ευαισθημένος, τους πήρα μπροστά, τους πήρα φαλάνγκι όπως έλεγε και σηκώθηκαν και φύγανε. Από τότε και πιο μπροστά ακόμα η προπαγάνδα τους οργίαζε. Και εμείς δεν είχαμε ιδέα. Ζούσαμε με τη σχολή, αποδείξουμε ότι είμαστε Έλληνες, Μακεδόνες, μα είμαστε αυτονόητο. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο σήμερα. Όλα θέλουν απόδειξη. Αυτό γίνεται, κύριε Καμαρούδη, διότι όλοι πάμε διακοπές, είτε θα δουλέψουμε σε κάποια νησιά είτε οτιδήποτε. Όταν βλέπεις τον ξένο να έρχεται και να σου λέει Μακεδονία, η Μακεδονία είναι Σκόπια, γιατί εκεί ανήκει. Γιατί ο κάθε Σκοπιανός όταν πάει διακοπές, οπουδήποτε πάει, πάει και λέει ότι είναι Μακεδόνας. Εμείς όπου πάμε, λέμε ότι εγώ είμαι από την Καβάλα, εγώ είμαι από τη Λάρισα, εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Στην Ελλάδα, και το λέει και μέσα στην Ελλάδα. Σαφώς. Στη Θάσο βρέθηκα μια χρονιά και λέω στα παιδικά, τι πώς να μην έχεις, λέει να μου φύγει, δεν θα ξαναρθεί. Είμαστε και τέτοιοι, καταλαβαίνετε. Βέβαια, σκύβουμε το κεφάλι. Να τον πάρουμε σαν και να τη λέτε Μακεδόνας. Ναι, εντάξει, είναι λίγο λογικό. Τώρα ο τουρίστας που θα πάει στο μαγαζί του άλλου θα του πει Μακεδόνας, ο άνθρωπος πεινάει. Θα του πει όχι, δεν είσαι. Εδώ θέλαμε να κάνουμε το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου και στα Σπροβάλτα, μια αμερικανική οργάνωση κλπ. Και τελικά δεν τους αφήσαμε. Ορίστε, στα Σκόπια γίνεται το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Βέβαια δεν το λένε Μέγας Αλέξανδρος και καλημέρα το λένε ο υπέας, ο πολεμιστής. Μάλιστα. Εξυπονομούμε τον Μέγα Αλέξανδρο. Και ρίχνουν δάκρυα όταν λένε ότι είναι Μακεδόνες κλπ. Πώς είναι Μακεδόνες. Μακεδόνες είσαι Σλάβοι. Μακεδόνες δεν ήταν Σλάβοι. Αν πιστεύεις ότι είσαι Μακεδόνες, η άλλαγη είναι Έλληνας. Η Μακεδόνες ήταν μια ελληνική, ένα ελληνικό φύλο αποδεδειγμένα. Από αρχαία του χρόνου. Αυτό δυστυχώς γίνεται και από την ίσως σε εισαγωγικά τηλεοπτική προπαγάνδα, διότι από το πρωί μέχρι το βράδυ εμείς ακούμε, διαβάζουμε, βλέπουμε άλλα πράγματα από αυτά που πραγματικά έχουν αξία. Δεν μπορούν τα ξένα μάτια μαζικής ενημέρωσης να ασχολούνται με το θέμα των Σκοπίων και εμείς να μιλάμε τίποτα ποτέ. Ή θα το πούμε μέσα σε ένα τρίλεπτο χωρίς βίντεο. Λέμε και εμείς διότι Μακεδόνας αβούργαρος είσαι. Μακεδόνας αβούργαρος είσαι. Μας κάναν κουμπλεξικούς, κατάλαβες. Και δεν μπορείς να... στο εσωτερικό. Συμβαίνει από Έλληνες αυτό το πράγμα. Συμβαίνει από Έλληνες. Σίγουρα. Οπότε κι άλλος κομπλάρει. Αυτό γίνεται διότι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ιστορία και ειδικά πιο νέοι, διότι από ό,τι βλέπουμε και ιστορία δεν ξέρω αν έχει πολύ σημασία. Η ύλη γενικότερα έχει αλλάξει. Δεν σας άκουσα. Αν ψάξετε τα απομνημονέματα του Κασομούλη, του Αγωνιστού του 21 από την Κοζάνη και δείτε τι πρόσφεραν οι Μακεδόνες το 21 και πόσοι κατά αριθμόν αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν, τον ψαρό την ολόμα βουράχη, ξέρετε ποιοι θυσιάστηκαν. 1000 Μακεδόνες και 6 ψαριανοί, διότι οι ψαριανοί είχαν τα καράβια έτοιμα και την κοπάγησαν μόλις πήγαν οι Τούρκοι μέσα. Οι Μακεδόνες όμως έκασαν εκεί πέρα και θυσιάστηκαν μέχρι ξενός και ανατείναξαν την πυραδοδοποδίκη. Η ιστορία δεν τα γράφατα. Εγώ όμως επειδή τα ψάχνω αυτά τα πράγματα, στα απομνημονεύματα αυτού του Μακεδόνα αγωνιστή του Κασομούλη, που είμαι σίγουρος ότι εσύ τουλάχιστον εσύ δεν τον ξέρεις. Και ούτε έχεις ακούσει ποτέ το όνομά του, τρεις τόμοι ολόκληρη τεράστια βιβλία, τα γράφει ότι 1000 Μακεδόνες πολέμησαν στα ψαρά, στο ψαρό την ορόμο Ρουράκη. Και άλλοι τόσοι στο Μεσολόγγι ήταν Μακεδόνες οι 1000 από τους πολεμιστάς στην έξοδο του Μεσολογγίου. Μάλιστα.
και στην Πελοπόννησο μέσα στην Μάνη μέσα. Ο μόνος που νίκησε τον Ιμπραήμ Πασά ήταν ο Καρατάσος από τη Βέρεια με 300 Μακεδόνες. Και κατήγαγε περηφανή νίκη, κατά μέτωπον νίκη που εθαυμάστη από όλους. Και όταν του είπαν του Καρατάσου, ρε πώς εσύ δεν φοβήθηκες τον Ιμπραήμ που τον φοβήθηκε όλη η Ελλάδα και δεν τον βάλε στα πόδια, σεμνός ως Μακεδόν δεν είπε ότι εγώ είμαι παλικαράς και δεν φοβάμαι, είπε δεν με αφήναν τα γεράματα ρε παιδιά να το βάλω στα πόδια και αναγκάστηκα και πολέμησα. Μακεδονική σεμνότητα. Αυτή η σεμνότητα μας έβαλε της Μακεδόνας. Αυτό βεβαίως το γνωρίζετε εσείς διότι το ψάξατε. Εγώ που πριν από, και από ο κάθε νέος, που πριν από 3-4 χρόνια τελείωσε το λύκειό του και μέσα αντί να κάνει την ιστορία της χώρας του καθενός έκανε ιστορία εθνών διαφορετικών και μάθαμε για όλους τους άλλους από την Ελλάδα, είναι λογικό να μην το ξέρω. Οπότε πρέπει να το ψάξω μόνη μου. Για να το ψάξω μόνη μου όμως πρέπει να μου το πει κάποιος όπως εσείς για παράδειγμα. Από εκεί και έπειτα εγώ δεν μπορώ να υπερασπιστώ ούτε τη Μακεδονία ούτε την Ελλάδα γιατί δεν ξέρω την ιστορία μου, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Και την υπερασπίζω με λάθος. Ναι, γιατί αυτό θέλανε να μου μάθουνε όμως. Και σαν Βορειοελλαδίτες αισθάνεσαι και λίγο μειονεκτικά γιατί λες, ξέρω εγώ, εμείς δεν είχαμε συμμετοχή τόσο μεγάλη στις απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους κτλ. Ναι. Εσύ είσαι που το λες. Είχαμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Κασομούλης, Λασάνης, Καρατάσος, Αγγελής Γάτσος, Λαζέη, Δουμπιώτης, ένα σωρό αγωνιστέ Μακεδόνες, οι οποίοι η ιστορία τους έχει στα αζήτητα, ούτε καν αναφέρονται. Και ήταν οι πιο γνήσιοι, οι πιο αγνοί και πιο άδολοι πολεμιστέ. Και ήταν και πρόσφυγες, διότι όταν κατεστάλλει στη Μακεδονία λόγω πλήθους του στρατού του Τούρκικου η παράσταση, όλοι αυτοί κατέβηκαν στην Νότια Ελλάδα και πολέμησαν μέχρι εσκάτων, μακριά από πατρίδα, μακριά από την περιουσία τους, μακριά από οικογένεια. Και πολεμούσαν για την Ελλάδα. Όμως η ιστορία τους αγνοεί. Αυτό δεν είναι σωστό και είναι εις βάρος της εθνικής μας υπόστασης. Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ τα ψάχνω, αλλά πώς είναι σαν και εμένα. Και αν τα πεις στον κόσμο, είναι τόσο βαθιά ριζωμένα ότι μόνο ο Κολοκοτρώνης ήταν ο ήρωας. Τι λέει τώρα αυτός, τι μας λέει τώρα αυτός, τι Γκάτσο μας λέει και τι Καρατάσο μας λέει, πού είναι αυτοί, πού τους βρήκε, γελάνε κιόλας, οι ίδιοι Μακεδόνες. Γιατί αυτή την εντύπωση μας δημιούργησε. Έτσι ακριβώς είναι. Κύριε Καμαρού. Χρειάζεται η αλήθεια. Η αλήθεια για να ομονοήσουμε σαν έθνος και να πάμε μπροστά και να αλλάξουμε νοοτροπία. Να στηρίζουμε ένας τον άλλον, να υποστηρίζουμε ένας τον άλλον, να προβάλλουμε ένας τον άλλον όταν έχει ικανότητες ο άλλος να τον παραδεχόμαστε, να τον αφήνουμε να πάει μπροστά. Διότι αν πάει μπροστά αυτός που έχει ικανότητες, θα ωφελήσει και εμάς που έχουμε λιγότερες ικανότητες. Θα μας παρασύρει στην πρόοδο. Εμείς τι κοιτάμε όμως. Αυτός που έχει λίγες ικανότητες, φοβόμαστε μην πάει πιο μπροστά από εμάς, τον κοιτάμε να τον καταχωνιάσουμε και έτσι δεν γίνεται η πρόοδος και αναγκάζονται τα μυαλά, τα μεγάλα και επιχειρήσεις κτλ. Φεύγουν στο εξωτερικό και προοδεύουν τα έξω κράτη και εμείς μένουμε στο τέλμα. Δυστυχώς χρειάζεται αλλαγή. Αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή ιδεών, να πιστέψουμε σε αξίες, να πιστέψουμε σε ιδανικά. Αλλιώς δεν έχουμε σωτηρία σε λέμε. Όχι ο Καστανίδης να έρθει, όχι ο φίλος μου ο Παπαδημελής να έρθει, όχι ο Κωστάκης ο Καραμαλής που τον διώξανε και ήταν ένας θέλειος πολιτικός να έρθει, δεν πρόκειται να μας σώσει κανείς. Αλλαγή, ριζική, σε νοοτροπία και σε τρόπο συμπεριφοράς. Με αυτό θέλω να κλείσουμε, με τη ριζική αυτά αλλαγή που είπατε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνει την ευκαιρία να εκφραστούμε σαν επαρχία και εάν το κράτος δεν προσέξει την επαρχία η οικονομία μας θα πάει από το κακό στο χειρότερο. Τώρα θέλουν να το αποψηλώσουν από υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες προσφέρουν έργο στην επαρχία, συγκρατούν κόσμο και θα γίνει θα προοδεύσει η Εγνατία. Είναι ένας πόλος έλξης κι αυτός. Έτσι, εάν λοιπόν απογυμνωθεί και από υπηρεσίες καμία ελπίδα δεν υπάρχει. Θα μαζευτούμε όλες τις πόλεις και ας μου επιτραπεί ευχαριστώ να τρώμε ένας τον άλλο. Να είστε καλά κύριε Καμαρούδη. Να είστε καλά. Την κατάργηση των πολεοδομιών με τη σημερινή τους μορφή και τη δημιουργία ειδικής υπηρεσίας στους Δήμους, ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακοσταντίνου, παρουσιάζοντας σχετικό σχέδιο νόμου. Στόχος του Υπουργού, η πάταξη της διαφοράς και της διαπλοκής, φαινόμενα που κυριαρχούν τα τελευταία 50 χρόνια στο συγκεκριμένο τομέα. Επίσης, προβλέπεται αλλαγή του τρόπου έκδοση οικοδομικών αδειών και του ελέγχου των κατασκευών και διαχωρίζονται πλήρως οι διαδικασίες αδειοδότησης με αυτή του εποπτικού έργου. Την ευθύνη θα
θα την έχουν πλέον ιδιώτες μηχανικοί που θα συγκροτήσουν το σώμα ελεγκτών δόμησης. Οι έλεγχοι πλέον θα λέγονται με αυτοψία σε τρία στάδια κατά τη θεμελίωση, την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού και την ολοκλήρωση της οικοδομής. Ενώ κάθε στάδιο ελέγχου θα γίνεται υποχρεωτικά από διαφορετικό μηχανικό. Σε έναν απέραντο πεζόδρομο θα μετατρέπεται τα Σαββατοκύριακα η λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονίκη από τη Βενιζέλου μέχρι το τέρμα της, δηλαδή το Λευκό Πύργο. Ο δρόμος θα μετατρέπεται σε πεζόδρομο σύμφωνα τουλάχιστον με την πρόταση του Αντιταλμένου Συμβούλου σε θέματα κυκλοφορίας, στάθμευσης και οδικής σήμανσης Θεσσαλονίκης και συγκοινωνιολόγου Γιώργου Δημαρέλου από τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι τις 8 το βράδυ της Κυριακής. Η πεζοδρόμηση θα γίνεται τα Σαββατοκύριακα του Ιουλίου και του Αυγούστου εφόσον η πρόταση εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης αλλά και από την Τροχέα Θεσσαλονίκης και εφόσον δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από το Σάββατο 9 Ιουλίου. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα είναι διαφορετικό. Προθεσμία ενός μήνα έδωσαν οι εργαζόμενοι στο Δήμο Θεσσαλονίκη στον Δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος βρίσκεται στο Άγιον Όρος, προκειμένου να αρχίσει η καταβολή των δεδουλευμένων υπεροριών και αργιών από τους οφείλονται από τον περασμένο Δεκέμβρη. Σε αντίθετη περίπτωση, οι εργαζόμενοι φέρονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Την απόφαση έλαβε την Τετάρτη το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Θεσσαλονίκη, ενώ σήμερα αναμένεται να επικυρωθεί σε έκτακτες γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων στην και το μηχανουργείο. Γκρέμισαν Ολυμπιακό έργο στην Ασπροβάλτα, το δεύτερο εθνικό προπονητήριο μετά τον Άγιο Κοσμά στην Αττική, έπειτα από αίτημα καταστηματαρχών και επαγγελματιών ότι κρύβει τη θέα στη θάλασσα και δυσκολεύει την πρόσβαση των πολιτών στην ακτή. Η συγκεκριμένη ενέργεια, με ομόφωνη απόφαση του τοπικού συμβουλίου Ασπροβάλτα του Δήμου Βόλβη, να ξυλωθούν κερκίδες, φράχτες και λοιπός εξοπλισμός του γηπέδου, το οποίο χρονοθετήθηκε για την διεξαγωγή 4 Ολυμπιακών αθλημάτων, έγιναν ενόχλητα εν μία νυχτή προς ικανοποίηση των αθαμώνων, των μπαρ και αναψυκτηρίων της παραλίας. Πρόκειται για το γήπεδο Beach Volley, ένα από τα δύο εθνικά προπονητήρια που χρηματοδοτήθηκαν από το περίφημο Ολυμπιακό Πρόγραμμα Ελλάδα 2004 και χωροδοτήθηκε στην παραλία της Προβάλτας με στόχο να προσελκύσει ομάδες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια για τη διεξαγωγή μελών τουρνουά το καλοκαίρι. Ένα γήπεδο που αναγέρθηκε για να φιλοξενεί αγώνες και προπονήσεις αθλημάτων όπως το Beach Volley, Taekwondo, Ιστιοπλοεία και Αρσιβαρών. Ο Δήμος Βόλβης από την πλευρά επισήμανε πως το συγκεκριμένο προπονητικό κέντρο είχε μετατραπεί σε εστία μόλυνσης λόγω των σκουπιδιών και στέκει τοξικομανών. Παρολίγο να πιαστούν στα χέρια ο τέος Γενικός Γραμματέας του Δήμου Θεσσαλονίκης και κολλητός του πρώην Δημάρχου Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, ο Μιχάλης Λεμούσιας και ο πρώην Ταμείας του Δήμου Παναγιώτης Σαξώνης, στην τρίωρη κατά αντιπαράσταση εξέταση που είχαν ενώπιον του τρίτου ειδικού ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο επέμειναν στις αρχικές τους θέσεις, καθώς ο Μιχάλης Λεμούσιας επανέλαβε ότι δεν τον έχει συναντήσει καμία φορά, ενώ ο Παναγιώτης Σαξώνης ότι έπαιρνε εντολές από τον πρώην Γενικό Γραμματέα, καθώς και ότι του έδινε τα χρήματα. Όπως χαρακτηριστικά είπε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εσύ είσαι ο άνθρωπος που κινούσε τα νήματα. Σε αυτό το σημείο εξεράγει ο Μιχάλης Λεμούσιας, με αποτέλεσμα να καλέσει ο ανακριτής την αστυνομία για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις και για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.